Enzo Giovanni Scorza Clavijo. Πώς θα σε φωνάζουμε? No, me dicen Enzo, o si no me dicen Enano, que es chiquito, me dicen Enano para acá, Enano para allá, y está siempre. Enzo τον φωνάζουν με το μικρό του όνομα, γιατί πέρα οι συμπαίκτες του κυρίως όταν τον πειράζουν τον φωνάζουν Nano. Τι περιμένεις τώρα που ήρθες στον Ηρακλή, τι έχεις δει και τι περιμένεις από την ομάδα? Viste ese momento de nuestro equipo y los que esperas en tu nuevo equipo. Sí, la verdad que vi muchos videos digo, para poder hacer lo que todos los compañeros vienen haciendo, ¿no? Είδα αρκετά βίντεο, αλλά αυτό το οποίο έχω εστιάσει πλέον είναι στη συνομιλία που έχουμε με τον προπονητή, ο οποίος μου έδειξε δύο βίντεο, μου έδειξε κάποια παιχνίδια της ομάδας και τον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα. Ξαφνιάστηκα πάρα πολύ. Μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, μια ομάδα με αλλαγές θέσεων, μια ομάδα η οποία κανένας δεν μπορεί να είναι στατικός. Επομένως, αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει και κατάλαβα είναι ότι πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ σκληρά, να βρεθώ σύντομα σε καλή φυσική κατάσταση ώστε να μπορέσω εγώ να συνεισφέρω στην προσπάθεια την οποία κάνει η δική μου ομάδα. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν με τον τρόπο που παίζουν και ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ για να καταφέρω και εγώ να βρεθώ στο επίπεδο που είναι τώρα οι συμπαίκτες μου και να μπορώ να βοηθήσω. Ωραία. Ποια είναι η πρώτη του εντύπωση από τα λίγα που έχει δει ως τώρα από τον Ηρακλή? Sobre el equipo del Iraquis, tu nuevo equipo, seguro que estás poco tiempo, pero ¿alguna sensación? Sí, no, que veo que es un equipo muy grande y bueno, con el primer objetivo que es clasificar a la primera división, ¿no? Είδα πάρα πολλά βίντεο, ανέτρεξα στο διαδίκτυο να βρω πληροφορίες, να δω βίντεο, είδα εικόνες οι οποίες μου άρεσαν πάρα πολύ. Είδα μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Είδα φανταστικούς οπαδούς οι οποίοι στηρίζουν την ομάδα με κάθε τρόπο, οπουδήποτε και αν αυτή αγωνίζεται. Πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ και μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα ήμουν συμπαίκτης και με το Λίμα, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον Ηρακλή. Μου είπε τα καλύτερα, γνώριζα ότι είναι μια παραδοσιακή δύναμη της Ελλάδος. Μου το επιβεβαίωσε και ο συμπαίκτης μου, ο Λίμα, μου είπε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια όμορφη ομάδα, μια πολύ όμορφη πόλη. Επομένως, ήθελα και εγώ να αρπάξω αυτή την πρώτη στάξη ευκαιρίας που μου δίνεται για να βρεθώ σε πολύ ψηλό επίπεδο και με την προσφορά μου στην ομάδα, αλλά κυρίως με το να καταδώσω να βοηθήσω και εγώ στην άνοδο της ομάδας. Τι μήνυμα θέλει να στείλει κλείνοντας στον κόσμο του Ηρακλή και τι να περιμένουμε από αυτό? Un mensaje si quieres para los aficionados del Iraquis y qué pueden esperar de ti. Bueno, la verdad que bueno, pueden esperar un jugador que lucha a todas, trata de aportar ese granito de arena que el club me ha abierto las puertas, ¿no? Αυτό το οποίο μπορώ να υποσχεθώ εγώ είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά και στις προπονήσεις αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα τρέχει ασταμάτα μέσα στο γήπεδο, θα δίνει μάχη για οποιαδήποτε μπάλα έρθει κοντά του. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δικά μου τα χαρακτηριστικά και αυτά που τα οποία θα προσπαθήσω να δώσω στην ομάδα, είμαι ένας ποδοσφαιριστής που μου αρέσει να παίζω σε όλες τις θέσεις μεσοεπιθετικά. Μου αρέσει πολύ να παίζω σαν εξτρέμ και από τις δύο πλευρές. Να βρίσκομαι ένας εναντίον ενός με τον αντίπαλό μου, να μπαίνω μες στην περιοχή, να παίζω πίσω από τον επιθετικό, να προσπαθώ να συνεισφέρω όχι μόνο με γκολ αλλά και με ασίς. Εύχομαι να καταφέρω τα χαρακτηριστικά τα οποία έχω να τα προσφέρω στην ομάδα για το καλό του συνόλου, ώστε να μπορέσω και εγώ να συνεισφέρω ένα μικρό λιθαράκι στην άνοδο. Ευχαριστούμε και καλώς όρισες. Bienvenido y te agradecen por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Σας ευχαριστώ και όποτε θέλετε είναι στη διάθεσή σας.